Καλησπέρα σας, κυρία Ναβάρη. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα, κυρία Ελένη. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Και θέλαμε να μας δώσετε, στο σύντομο βέβαια ραδιοφωνικό χρόνο, να μας δώσετε έστω μία μικρή εικόνα για το νησί μας και την τυπογραφία κατά την διάρκεια της Επανάστασης του 21. Αυτό είναι μια δύσκολη ερώτηση, mm-hmm. γιατί η τυπογραφία κατά την Επανάσταση ήταν μια επικίνδυνη δουλειά, mm-hmm. και από τη μία στιγμή στην άλλη μπορούσε να καταστραφεί το τυπογραφείο. Για ποιο θέλετε να μας πείτε κάτι σε αυτό, εννοείται... Φερρυπίν, ναι. Το πρώτο τυπογραφείο που ήρθε, το πρώτο πιεστήριο, ναι. ήρθε με τον Δημήτριο Υψηλάντη και εγκαταστάθηκε στην Καλαμάτα. Ναι. Όταν οι Έλληνες κατακτήσανε την Κόρινθο, ναι. το 1822, μεταφέρανε την διοίκηση εκεί και μεταφέρανε και το τυπογραφείο. Mm-hmm. Αλλά το Ιούλιο του 1822 οι Τούρκοι ξαναπήραν την Κόρινθο και έτσι καταστράφηκε το τυπογραφείο. Αχα, μάλιστα, μάλιστα. Θέλω να πω ότι δεν μπορούμε να καταλαβαίνουμε σήμερα πόσο δύσκολο mm-hmm. ήταν το ρόλο του τυπογράφου της εποχής εκείνης. Με βομβαρδισμούς, με κανόνια, με μάχες, ναι, hand ήταν... to hand που λένε, mm-hmm. Σταθήκανε και προσπαθούσαν να κρατήσουν το τυπογραφείο να δουλεύει. Mm-hmm. Γι' αυτό το λόγο το κάθε μέρος της Ελλάδος έχει διαφορετική ιστορία σχετικά με την τυπογραφία. Mm-hmm. Δεν είναι μια ενιαία κατάσταση. Σωστά. Μια ενιαία κατάσταση. Εδώ σε επίπεδο Κρήτης λοιπόν, αν θέλετε να μας δώσετε μια εικόνα. Αφόσον ξέρουμε, δεν υπήρχε τυπογραφείο στη Κρήτη κατά την Επανάσταση. Εγώ έχω μία μικρή θεωρία ότι ίσως υπήρχε και γι' αυτό θα μιλήσω στο συνεδρίο αύριο. Mm-hmm. Δηλαδή θα παρουσιάσω δύο έγγραφα που τυπωθήκανε, φέρουνε τόπος έκδοσης. Το ένα είναι έξω από το Ρέθυμνο και το άλλο είναι στα Σφακιά. Mm-hmm. Σκέπτομαι ότι αυτό το πιεστήριο που τύπωσε αυτά τα μονόφυλλα άνοικε στον Μανώλη τον Μπάζη, που ήταν αρμοστής της Κρήτης την εποχή εκείνη. Μιλάμε για το 1823. Σωστά. Και σκέπτομαι ότι μήπως ο τον Μπάζης έφερε το πιεστήριό του εδώ μαζί του στην Κρήτη όταν ήρθε το 23, το Μάιο του 23. Mm-hmm. Αυτό γενικά είναι το θέμα το δικό μου σχετικά με την Κρήτη και την τυπογραφία. Θα μιλήσουν άλλοι περισσότερο για άλλα θέματα. Mm-hmm. Και αυτοσχέδιο αυτό το πιεστήριο, ναι. λέτε. Ήταν, ναι, γιατί για να φέρεις τυπογραφία από την Ευρώπη ήταν μια πάρα πολύ ακριβή δαπάνη και δύσκολη, mm-hmm. ειδικά με τις μάχες. Έτυχε στην Ίδρα να ήταν ένας Ελβετός φιλέλληνας που ήταν ορολογός, ορολογοποιός. Mm-hmm. Αυτός ο άνθρωπος έφτιαξε ένα αυτοσχέδιο τυπογραφείο για τον αδερφό των Μπάζιδων. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς ήταν αυτό το μηχάνημα. Ξέρουμε ότι υπήρχε από πηγές της εποχής, αλλά δεν ξέρουμε πώς δούλευε, mm-hmm. αν ήταν φορητό. Η δική μου θεωρία ότι μάλλον μπορούσε να ήταν φορητό και να ζήτησε ο τον Μπάζης να το φέρουν στη Κρήτη. Γιατί μεταξύ το πρώτο μονόφυλλο που τυπώθηκε το Ιούλιο το 1823 και το δεύτερο μονόφυλλο που τυπώθηκε τον Οκτώβριο του 1823, η προσωρινή διοίκηση δεν τύπωσε τίποτα. Τίποτα, απολύτως τίποτα. Και το αυτοσχέδιο πιεστήριο των Μπάζιδων ήταν το μόνο πιεστήριο που δούλευε στην Ελλάδα αυτή την εποχή. Mm-hmm. Γι' αυτό αναρωτιέμαι μήπως το είχε φέρει ή το ζήτησε να μεταφερθεί στην Κρήτη αυτό το μικρό αυτοσχέδιο πιεστήριο. Δεν ξέρουμε, αλλά είναι μια σκέψη που κάπως με πείθει. Τι να σας πω. Ναι, ότι όντως αυτά τα δύο μονόφυλλα τυπώθηκαν εδώ στην Κρήτη.
Ναι. Είναι σημαντική και αυτή η άποψη και οι ενδείξεις που υπάρχουν για ένα νησί που μπήκε στη διαδικασία της Επανάστασης, μιλάμε για το 1821, αλλά δυστυχώς όπως απέδειξαν τα γεγονότα, κυρία Ναβάρη, δεν ευτύχησε. Ήταν πολλά τα προβλήματα. Ναι. Ήταν πολλά τα... Υπάρχουν διάφορες θεωρίες στο τι έγινε και γιατί δεν μπορούσε και... Αλλά όταν έστειλε ο Μεχμέτ Αλή τα πλοία από την Αίγυπτο, ναι, ήταν δύσκολο. Mm-hmm. Ήταν δύσκολο. Όταν λέτε λοιπόν για την τυπογραφία στην Κρήτη, έχουμε αυτήν την πρώτη ένδειξη που λέτε, έτσι. Τα, ναι, στοιχεία που μας πάνε γύρω στο 1823. Ναι. Τα επόμενα χρόνια η κατάσταση καλυτερεύει, δηλαδή έχουμε μια άλλη εικόνα, έχουμε περισσότερα στοιχεία, έχουμε κάποιο τυπογραφείο εδώ. Δεν, βεβαίως, κάποτε είχε, αλλά ιδρύθηκε τυπογραφία στη Κρήτη, αλλά δεν ξέρω πόσο μεταγενέστερα, mm-hmm, γιατί η τουρκική κατοχή ήταν μέχρι το 1911, mm-hmm, αν θυμάμαι καλά. Και ήταν οι επαναστάσεις που είχαμε προς τα τέλη, ναι, του αιώνα. Ναι, ναι. Υπήρχε πολύ... Ναι, θα μιλήσει κάποιος, άλλος καθηγητής θα μιλήσει για αυτό το θέμα αύριο το βραδάκι, mm-hmm, και μάλλον θα μας φωτίσει καλύτερα. Δυστυχώς δεν έχω πάρει τις μελέτες μου, δεν έχω πάει τις έρευνες μου τόσο... πέρα από την εποχή της Επανάστασης. Mm-hmm. Είναι όμως σημαντικό και αυτό που μας λέτε, γιατί και αυτό δεν το... Εσείς είστε ιστορικός του βιβλίου, είστε βιβλιογράφος, έχετε μελετήσει το βιβλίο. Δηλαδή έτσι... βασίζομαι, yeah, στα αυτά τα δύο μονόφυλλα που αναφέρονται σε γεγονότα της Κρήτης της εποχής εκείνης. Ναι. Είναι ειδικά αυτό του Οκτωβρίου, περιγράφει μάχες, το Μήλο ποτάμου, mm-hmm, και άλλα που ήταν ουσιαστικά στην αποτυχία της Επανάστασης. Δηλαδή μετά από αυτούς τους πολέμους, μάχες, mm-hmm, η μόνη αντίσταση ήταν στα βουνά, mm-hmm, από μικρές ομάδες. Δεν υπήρχε οργανωμένο στρατό πια, mm-hmm, στη Κρήτη, mm-hmm, για να πολεμήσουν τα χρόνια εκείνα. Mm-hmm. Γι' αυτό τα θεωρώ αυτά τα δύο μονόφυλλα ως ενδεικτικά και ερευνητικές πηγές σοβαρά. Ναι, αυτά που βρίσκουν, πού είναι αυτά? Αυτά τα δύο μονόφυλλα είναι πολύ σπάνια, τα έχει, mm-hmm, περιγράψει ο κύριος Μαζαράκης Ενιάν. Mm-hmm. Το ένα είναι στην Ίδρα, στο αρχείο του κράτους, mm-hmm, και το άλλο, αν δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή που είναι, έχει καταγράψει ότι γνωρίζει μόνο δύο αντίτυπα του κάθε μονόφυλλο. Ναι. Είναι ένα φύλλο ούτως ή άλλως, ναι, με τις δύο πλευρές. Το δεύτερο είναι γραμμένο από τυπωμένο από τις δύο πλευρές. Το πρώτο είναι τυπωμένο μόνο από μία πλευρά. Mm-hmm. Όλο αυτό το υλικό, γιατί ως μονόφυλλα ήταν πάρα πολύ εφήμερα, καταστράφηκαν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή να μάθουμε αν υπάρχουν άλλα αντίτυπα. Ευτυχώς, mm-hmm, ξέρουμε αυτές τις δύο πηγές και σε μια εργασία που έκανε το ιστορικό και εθνολογικό, το μουσείο, το Ιστορικό και Εθνικό Μουσείο, ναι, είχε κάνει μια μελέτη για τα μονόφυλλα, mm-hmm, και ο κύριος Μαζαράκης φρόντιζε να βγούνε φωτοτυπίες από αυτά τα μονόφυλλα. Έτσι, μάλιστα, είναι στη διάθεσή μας μέσα από αυτό το ερευνητικό εργαλείο, mm-hmm, για να τρέχουμε στην Ίδρα ή στην άλλη πηγή, δεν είναι εύκολο. Ναι. Ναι. Να τα βρούμε. Και βεβαίως είναι και, επειδή είναι και πολύ εύθραυστα έτσι, το χαρτί δεν θα μπορούσε να, ξέρετε, να τύχουν και μελέτες τα πρωτότυπα. Οπότε, ναι, 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 ιδιαίτερες, ακριβώς, μελέτες, ναι, λόγω και της σπανιότητας, αλλά φανταζόμαστε, ναι, ότι είναι και ταλαιπωρημένα ως κοιμήλια. Ευτυχώς που υπάρχει αυτή τη μελέτη του κύριου Μαζαράκη, mm-hmm, που τουλάχιστον
δεν παρουσιάζει σε μία λίστα mm-hmm. τα μονόφυλλα που μπορούσε να βρει. Δηλαδή, το θέμα με τα μονόφυλλα είναι δύσκολα, γιατί οι κανονικές βιβλιογραφικές πηγές δεν τα αναφέρουν, γιατί είναι πάρα πολλά. Είναι οδηγίες από την κυβέρνηση, είναι εισπράξεις, είναι φορολογικά χαρτάκια και πολλοί κόσμοι δεν ασχολείται με αυτά τα πράγματα ναι, ναι. της εποχής εκείνης. Ναι. Βεβαίως δίνει μια πολύ καλή εικόνα στο πώς άρχιζαν να συστήνουν ένα κράτος που μπορούσε να δουλεύει. Και γι' αυτό χρειαζόταν το τυπογραφείο και τα πιεστήρια. Βεβαίως. Χωρίς αυτά δεν μπορούσε να δουλεύει τίποτα. Βεβαίως. Ήταν και ένας... ήταν και ο τύπος, ο ελληνικός τύπος ναι. και ο προεπαναστατικός. Μας έδωσε μια εικόνα έτσι του τι καλλιεργήθηκε σιγά σιγά φτάνοντας προς την Επανάσταση από Έλληνες αστούς που βρέθηκαν στη ναι. διασπορά. Έτσι, ακριβώς. Και μπόρεσαν λόγω και της μεγάλης οικονομικής τους επιφάνειας που θέλησαν με κάποιο τρόπο να αφυπνίσουν την εθνική συνείδηση, να αναπτύξουν αυτό ναι. το επαναστατικό πνεύμα. Μπόρεσαν να... Ακριβώς. να βοηθήσουν σε αυτήν την κατεύθυνση και στη συνέχεια σε άλλες περιοχές, γιατί το είπατε εσείς στην αρχή ότι ανάλογα με την περιοχή είχαμε και τα προβλήματα Ακριβώς. ή την πρόοδο της τυπογραφίας, ανάλογα με τις περιοχές να ναι. υπάρξουν και οι εκδόσεις και τα κοιμήλια. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί βλέπει κανείς μέσα από τα μονόφυλλα πώς καλούνται οι Έλληνες και όχι μόνο οι Έλληνες, όλος ο κόσμος των Βαλκανίων να ξεσηκωθούν αντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δηλαδή, όταν ο Αλέξανδρος Υψηλάντης πέρασε το ποτάμι το Προύθο mm-hmm. και ήλπιζε ότι θα ξεσηκωθούν και όλοι οι Βαλκάνοι. Αλλά αυτό δεν έγινε. Ναι. Αλλά μέσα από τις ομιλίες του, από τα καλέσματα, καταλαβαίνουμε τι ήλπιζε και τι προσπάθησε να κάνει. Τι επιχείρησε που δυστυχώς εκείνη τη φάση δεν δούλευε καθόλου. Δεν δούλεψε, ναι. Ναι, δεν δούλεψε. Η επανάσταση στη Μολδοβλαχία, λέμε. Η μάχη ναι. του Δραγατσανίου ήταν εξολοθρευτικό. Ναι, ναι. Δύσκολες εποχές, κυρία Ναβάρη. Πάρα πολύ δύσκολες. Καλό είναι να τις γνωρίζουμε γιατί έχουμε μια, να το πούμε, πολυτέλεια έτσι όπως βρισκόμαστε πια και από την απόσταση του χρόνου να γυρνάμε σε Όχι αυτές μόνο τις αυτό, περιόδους. Να καταλαβαίνουμε αυτές mm-hmm. τις θυσίες που γινόταν. Ναι. Και επειδή είναι πάρα πολύ... και τα 200 χρόνια ναι. φέτος, αλλά νομίζω ότι αυτό δεν χρειάζεται να συζητάμε. Ίσως θα συζητάμε λίγο περισσότερο λόγω της επετείου, αλλά γενικότερα οι συνθήκες κάτω από τις οποίες γεννήθηκε, εκδηλώθηκε, ναι. Εξελίχθηκε η Ελληνική Επανάσταση και το αποτέλεσμα που έδωσε. Και ένα ναι, κομμάτι ναι. είναι και αυτό της τυπογραφίας. Είναι βασικό, γιατί χωρίς την τυπογραφία δεν θα μπορούσε να δουλεύει. Υπήρχαν εφημερίδες που ήταν γραμμένο με το χέρι. Χειρόγραφες. Mm-hmm. Αλλά πώς μπορούσε να αντέξει μια εφημερίδα χειρόγραφη που πήγαινε από χέρι σε χέρι. Δηλαδή δεν ήταν εφεκτό να μπορείς να στείλεις ειδήσεις από το Μεσολόγγι ναι. Ναι, ναι. στο Ναύπλιο με αυτό το τρόπο. Ναι, ναι. Άλλες οι συνθήκες, άλλες οι αποστάσεις. Ναι. Κυρία Ναβάρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας. Μας δώσατε πληροφορίες που δεν τις γνωρίζαμε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ό,τι μαθαίνουμε, συμπυκνωμένη γνώση, είναι χρήσιμο. Ό,τι μαθαίνουμε είναι χρήσιμο και ευχαριστούμε ναι, πολύ. Ναι. Και εγώ σας ευχαριστώ. Προσφέρετε τη γνώση αυτή. Ναι. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε να είστε καλά. Πάρα πολύ. Να είστε γεια καλά σας. Και εσείς. Γεια σας. Καληνύχτα.